καινοτομώντας στην εκπαίδευση. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Δεν είναι εύκολο να διδάξεις τους μαθητές για τον αέρα. Πώς μπορείς να το μετρήσεις? Πώς μπορείς να μετρήσεις τα αέρια του θερμοκηπίου? Και με ποιους τρόπους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα φυσικά στοιχεία όπως η φωτιά και το νερό? Ελάτε να μάθουμε πώς οι νέοι κάνουν την καλύτερη χρήση των δώρων της φύσης. Πολλές χώρες προσπαθούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, απαντώντας έτσι στην κλιματική αλλαγή. Στη Χιλή, ελπίζουν η ανανεώσιμη ενέργεια να συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Οι νέοι προσπαθούν να αναπτύξουν τις πιο οικολογικές πρακτικές. Ας δούμε πώς θα καταφέρνουν κάποια πανεπιστήμια. Λίγο έξω από το Σαντιάγο, στη σχεδόν αγροτική περιοχή του Πενιαλολέν, το Πανεπιστήμιο Αντόλφο Ιμπάνιεθ βοηθά τους φοιτητές να σχεδιάσουν ένα οικολογικό μπαλόνι. Είναι η δεύτερη φορά από το 2011 που 20 εξ αυτών επιλέγουν να το κάνουν εθελοντικά στη διάρκεια του μεταπτυχιακού τους. Πρώτα αγοράζουν σακούλες για σκουπίδια. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να μετατρέψουμε τον αέρα σε υγρή μορφή με έναν εμπειρικό τρόπο. Γίνεται και κάνει τον μπαλόνι να πετά και να μην στέκεται στατικό στο έδαφος. Το μπαλόνι μας βοηθά να κάνουμε πράξη τη θεωρητική γνώση που μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο, όπως είναι η αρχή του Αρχιμίδη. Στόχος είναι το μπαλόνι να σηκώσει το βάρος του συν 5 κιλά. Αν το αεροστατικό μπαλόνι διανύσει 10 μέτρα στον αέρα, ο φοιτητής περνά το μάθημα. Ένα τελευταίο μάθημα στη θερμοδυναμική πριν την εκτόξευση των μπαλονιών. Οι οδηγίες, ακριβείς και σύντομες, αφήνουν μεγάλα περιθώρια δημιουργικότητας στους φοιτητές. Ένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει το μπαλόνι να έχει είναι να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Όσο πιο ακριβό είναι ένα υλικό, τόσο μεγαλύτερη η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Είναι πολύ δύσκολο για τους φοιτητές να υπολογίσουν το κόστος των υλικών. Μπορούν όμως να προβλέψουν το κόστος της λειτουργίας και ελπίζω μια πτήση με μηδενικές εκπομπές άνθρακα το πολύ. Ανακυκλωμένα υλικά από kite surfing ή σακούλες σκουπιδιών. Εφευρετικότητα παντού. Χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό όπως πιστολάκια για να επιταχύνουν το φούσκωμα του μπαλονιού, αλλά και καθαρή ενέργεια όπως το αέριο μεθανίου. Όμως η πίεση εντός του μπαλονιού δεν έχει μετρηθεί. Και έτσι, άλλα πετάνε και άλλα όχι. Η κολλητική ταινία και οι σακούλες φθύρονται, καθώς η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται μέσα στο μπαλόνι. Κατά δεύτερον, αν και δεν το νιώθουμε, ενώ ζούμε μέσα σε αυτόν, ο αέρας διαθέτει μεγάλη δύναμη, απίστευτη δύναμη. Το γεγονός ότι το μπαλόνι απογειώθηκε σημαίνει ότι τελικά φτιάχτηκε σωστά. Αυτοί οι μελλοντικοί μηχανικοί ειδικεύονται στο περιβάλλον. Θέλουν μια χυλή που να σέβεται περισσότερο τη φύση, να συμβάλλουν στη μείωση της ρήπανσης, κάνοντας τον αέρα πιο υγιεινό και τις επόμενες γενιές. Δεν είναι όμως όλα τα στοιχεία της φύσης φιλικά. Η φωτιά μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά καταστροφική. Η άρνηση της μητέρας μου να με αφήσει να παίξω με τα σπίρτα ως παιδί, ίσως να έσωσε πολλές φορές το σπίτι μας από το να πιάσει φωτιά. Πώς μπορούμε λοιπόν να μάθουμε στα παιδιά να προλαμβάνουν τις φωτιές ή να τις σβήνουν ακίνδυνα? Ελάτε να δούμε. Ισχυρό στοιχείο η φωτιά, εξίσου ισχυρή όμως και η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Τα μέλη της απολαμβάνουν διεθνή αναγνώριση για τις προσπάθειές τους σε μια από τις σημαντικότερες μητροπόλεις του κόσμου. Η δουλειά τους όμως δεν περιορίζεται στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το άκρος αντίθετο ξεκινά πολύ πριν ξεσπάσει μια φωτιά. Έτσι εξηγούνται τα μαθήματα ασφάλειας κατά των πυρκαγιών από νεοϊορκέζους πυροσβέστες. Βασικά η εκπαίδευση αφορά την ασφάλεια στη φωτιά. Μιλάμε για τα 3P. Πρόληψη, πρακτική, προετοιμασία, ώστε να προλαμβάνουμε μια φωτιά, να προετοιμαζόμαστε και πάντα να δοκιμάζουμε το σχέδιό μας. Το σχολικό πρόγραμμα αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες στο τμήμα της εκπαίδευσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ομάδες εκπαιδευτών ασφαλείας μιλούν στους μαθητές σε όλη την πόλη. Κάθε εβδομάδα, 45 πυροσβέστες επισκέπτονται 15 σχολεία. Good morning, boys and girls. My name is Firefighter Bruce. Say Firefighter Bruce. Firefighter Bruce. Οι εκπαιδευτές μαθαίνουν στα παιδιά πώς να μένουν ασφαλείς σε περιπτώσεις φωτιάς. Επίσης, διοργανώνουν αμυστή επιδείξεις ασφαλείας. Το να πηγαίνουν από τάξη σε τάξη, αντί να μιλούν σε όλο το σχολείο, στοχεύει στην απευθείας αλληλεπίδραση με τους μαθητές. I learned that what
Μαθαίνω πως όταν πιάνει μια φωτιά στο σπίτι ή το διαμέρισμά μας, πρώτα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε έναν μεγάλο για να μας βοηθήσει. Έπειτα, πρέπει να καλέσουμε την πυροσβεστική. Και αυτή πρέπει να ξέρει την διεύθυνσή μας. Έρευνες λένε πως ακόμη και παιδιά 5 ετών μπορούν να διδαχθούν σωτήρια πράγματα, όπως η συντήρηση του ανιχνευτή πυρός, το ασφαλές μαγείρεμα και βέβαια το μην αγγίζεται για αναπτήρες και σπίρτα. Χάρη σε αυτήν την παρουσίαση, τα παιδιά φέρνουν πληροφορίες για την ασφάλεια στους γονείς τους. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν ιδέα τι να κάνουν στην περίπτωση ενός τέτοιου συμβάντος. Πραγματικά πιστεύω πως πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Γιατί έτσι και τα παιδιά θα μπορούν να ωφεληθούν, αλλά και όλο το σχολείο. Και αν γίνει σε μια τακτική βάση, κάτι θα μείνει στο μυαλό τους. Όχι μόνο σήμερα, ή αύριο. Μπορεί να είναι μικρά, όμως αυτά τα παιδιά ξέρουν τι να κάνουν απέναντι στη φωτιά. Αν λοιπόν μια μέρα η οικογένειά τους κινδυνεύσει, θα έχουν τον τρόπο να την κρατήσουν ασφαλή. So that's fire. Αυτά για τη φωτιά. Αλλά με το νερό τι γίνεται? Η ανευθυνότητα των ανθρώπων απειλεί τη θαλάσσια ζωή και αυτό σημαίνει συνέπειες για όλους μας. Όμως το να μιλάμε μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος δεν αρκεί πάντα. Στην Ιταλία ένα πρόγραμμα προσφέρει υπηρεσίες έρευνας και κατάρτισης στη θαλάσσια βιολογία. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Απέραντο γαλάζιο. Και μέσα του κρύβονται τα μεγαλύτερα μυστικά. Ξέρουμε μόνο ένα μικρό κομμάτι τους. Το Ινστιτούτο Ίδρα δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Μια ομάδα Γερμανών βιολόγων ίδρυσε μια από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά σχολές για τη διδασκαλία της θαλάσσιας έρευνας σε στενή επαφή με τα πιο σημαντικά πανεπιστήμια υδροβιολογίας. Εδώ οι επιστήμονες του μέλλοντος καταρτίζονται στην έρευνα πεδίο. Το Επιστημονικό Ινστιτούτο Ίδρα ιδρύθηκε περίπου 20 χρόνια πριν εδώ, στο νησί Έλβα στην Ιταλία, με σκοπό την πρόσβαση στα καταγάλανα νερά της Μεσογείου, για να δώσει μια ευκαιρία σε φοιτητές από όλο τον κόσμο να διδαχθούν τόσο κάτω από το νερό όσο και μέσα στην αίθουσα. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα πανεπιστήμια δεν έχουν τη δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης. Εδώ, οι φοιτητές μπορούν να κάνουν πράξη τα όσα έμαθαν και να δουν πλάσματα που μέχρι πρότινος έβλεπαν μόνο σε έντυπη μορφή. Σχεδόν 12 με 15.000 φοιτητές έχουν περάσει από τον ερευνητικό σταθμό μας. Κάποιοι από αυτούς είχαν την πρώτη τους εκ του σύνεγκης εμπειρία εδώ. Τώρα, 15 χρόνια μετά, επιστρέφουν εδώ ως καθηγητές με τους δικούς τους φοιτητές. Είμαι από τη Γερμανία, από το Πανεπιστήμιο του Bayreuth και σπουδάζω βιολογία. Μόλις τελείωσα την πτυχιακή μου. Σπουδάζω πάνω στο επίγειο οικοσύστημα, αλλά ήθελα να έχω άποψη για την σύνδεση με το θαλάσσιο οικοσύστημα. Επίσης, πιστεύω πως είναι κάτι για το μέλλον. Πρώτο πιάτο στο μενού της εκπαίδευσης των νέων ερευνητών, η κατάρτιση στις τεχνικές κατάδυσης. Μια απαραίτητη πτυχή για τη δουλειά σε ένα περιβάλλον τόσο διαφορετικό από το δικό μας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα εδώ, στην νήσο Έλβα, είναι η απευθείας επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Και αυτή είναι μια σπουδαία ευκαιρία που δεν έχουμε στον Ντάρμσταντ. Μία ακόμα οπτική για τους φοιτητές μας για να είναι εδώ είναι ότι θα γίνουν δάσκαλοι. Και είναι επίσης σημαντικό να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην αίθουσα, αλλά και στο πραγματικό περιβάλλον, ώστε να δουν τη βιολογία στην πράξη. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη θάλασσα. Γι' αυτό εξάλλου το λόγο, το Ινστιτούτο Ίδρα ανέπτυξε ένα πρόγραμμα για τη διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος και την έρευνα νέων βιοδιασπόμενων πλαστικών υλικών. Εσείς τι πιστεύετε για τον αέρα, τη φωτιά και το νερό? Είχατε ποτέ μια ενδιαφέρουσα εμπειρία με τα φυσικά στοιχεία? Μοιραστείτε τις ιδέες σας μαζί μας μέσω των σελίδων μας στα social media. Γεια σας από την ομάδα του Learning World. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation.